Ο Κύριος μας συνεχίζει και λέγει, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του πότε θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, και λέγει πάλι αυτά τα λόγια: «Μελίσετε δε ακούειν πολέμους και ακουάς πολέμων». Θα ακούσετε, λέγει, πολέμους και απειλάς δια νέους πολέμους. Και τούτο το βλέπουμε από αυτό το έθνος που ονομάζεται Αμερική. Επειδή την Αμερική τη διευθύνουν οι Εβραίοι και οι Εβραίοι έκαναν τον πόλεμο εναντίον του Ιράκ, δεν είναι οι Αμερικάνοι. Οι Εβραίοι, διότι αισθάνονται το Ιράκ ότι τους καταπιέζει και τους απειλεί. Δι' αυτόν τον λόγο, επειδή κυβερνούν την Αμερική, σήκωσαν την Αμερική και επετέθη εναντίον εκείνου του έθνους με μία δικαιολογία, ότι υπάρχουν τρομοκράτες, λέγει. Είδατε εκείνα τα δεινά τα οποία έπεσαν επάνω σε εκείνον τον κόσμο, εκείνα τα βρέφη, κομμένα τα χέρια τους και τα ποδαράκια τους. Είδατε τις καταστροφές με έναν και μόνο σκοπό, να κατανικήσουν, λέγει, τους τρομοκράτες. Σε λίγο τρομοκράτες θα είναι όλοι οι οπαδοί του Χριστού. Εμάς θα μας ονομάσουν τρομοκράτας, διότι θα λέγουν ότι είμεθα εμπόδιο εις την κατακυρίευση του Αντιχρίστου. Ο Αντιχρίστος, δια να επιπλέψει και να κυβερνήσει τον κόσμο, πρέπει να ενωθεί ο κόσμος. Εάν δεν ενωθεί ο κόσμος, δεν πρόκειται να έρθει ο Αντίχριστος. Δι' αυτό και η νέα εποχή, ο νέος κόσμος, αυτά τα οποία ακούμε καθεκάστε την ημέρα, είναι αυτά τα οποία θα ακούσουμε στην συνέχεια των κηρυγμάτων. Προσέχετε, λέγει, να μην ταράτεστε, να μην σας πάρει η αγωνία, αλλά να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια με θάρρος και πίστη στο Θεό. Εγερθήσετε, λέγει ο Θεός, τα σημέρας εκείνας, έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, και θα έρθουν πείνες, επιδημίες, σεισμοί σε διαφόρους τόπους. Όλα αυτά θα είναι η αρχή των δεινών και των πόνων. Θα σας παραδώσουν για να βασανιστείτε και θα σας θανατώσουν. Αλήθειες μεγάλες αυτές, αδερφοί μου, στηρίζονται επάνω στην Αγία Γραφή και δεν παρέρχεται ουδέν εξ όσων γράφει ο Θεός στο βιβλίο του. Θα μισηθείτε, λέγει, από όλα τα έθνη εξαιτίας μου, ότι θα είστε οι δικοί μου οπαδοί. Τότε θα κλονιστούν και θα αποστατήσουν από την πίστη πολλοί. Θα καταδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. Θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε, οι οποίοι θα θέλουν να πλανήσουν τον κόσμο. Αδερφοί μου, αυτά είναι εκείνα τα οποία λέγονται ως εισαγωγή εις το τι θα ακούσουμε στην συνέχεια. Παγκόσμιος έλεγχος της ανθρωπότητος. Δηλαδή, ο Αντίχριστος πρέπει
να ελέγχει όλον τον κόσμο όπου και αν βρίσκεται. Το παγκόσμιο σύστημα του ανθρωπίνου ελέγχου του θηρίου, του αριθμού 666. Αυτός ο έλεγχος εσχεδιάστη, εδημιουργήθη και εφαρμόζεται σε αυτήν την χώρα την οποία αναφέραμε ως πηγή της πυρκαγιάς, δηλαδή εκείνη την Αμερική. Και μετά ταύτα μετεφέρθη εις ολόκληρον τον κόσμο. Ο έλεγχος δηλαδή, ο ανθρώπινος έλεγχος του θηρίου της Αποκαλύψεως. Το περιμέναμε αυτό. Το είχαμε αναφέρει προ πολλών ετών. Τώρα αποτελεί μια πραγματικότητα και σύντομα δεν θα υπάρχει πουθενά μέρος της γης το οποίο να δυνηθεί να κρυφθεί ο άνθρωπος. Όπου και αν κινηθούμε θα γνωρίζει ο Αντίχριστος. Τα πλοκάμια του μεγάλου αδερφού. Ακούμε αυτή τη λέξη. Ο κόσμος την ακούει. Δεν καταλαβαίνει τίποτε. Ποιος είναι ο μεγάλος αδερφός? Ο μεγάλος αδερφός λέγει αυτά τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Αναφέρουν αυτό το όνομα. Μεγάλος αδελφός. Μας λέγουν καθαρά ο Αντίχριστος και ο κόσμος σιωπά. Κοιμάται. Δεν τον ενδιαφέρει. Ο μεγάλος αδελφός. Αυτά τα πλοκάμια του θα αγκαλιάσουν κάθε άνθρωπο επάνω στον πλανήτη της γης. Δεν θα μείνει κανείς ο οποίος θα γλιτώσει. Η εμφάνιση ενός εφιαλτικού, ολοκληρωτικού, αστυνομικού κράτους είναι πια επικείμενη. Ένα κράτος το οποίο δεν θα μπορεί κανείς να κάνει ουδεμία προσπάθεια διαφυγής. Και θα είναι το σύνθημα τούτο. Ή θα υποκύψεις ή θα πεθάνεις. Εάν μεν υποκύψεις θα χάσεις την αιώνιον βασιλεία του Θεού. Εάν δεν υποκύψεις θα κερδίσεις την βασιλεία του Θεού, αλλά αναγνωρίζεις ότι θα αποθάνεις. Και είναι δύο τα σημεία. Ποιον θα ακολουθήσει ο κόσμος είναι φανερό, το βλέπουμε. Το είπε ο Θεός ότι αν δεν κολοβώσω, λέγε τα σημέρα του Αντιχρίστου, δεν πρόκειται να σωθεί ούτε μία σάρξ, ούτε ένας άνθρωπος θα του κολοβώσει τα σημέρα του. Η ημέρα του Αντιχρίστου είναι 7 χρόνια, αδερφοί μου, και θα του αφήσει ο Θεός μόνο τα 3,5 χρόνια. Η προειδοποίηση αυτή είναι δημοσιευμένη σε πολλά περιοδικά του κόσμου και σε εφημερίδες. Πλην όμως εμείς έχουμε αυτήν την τηλεόραση η οποία δεν δείχνει τίποτε άλλο ημι μόνον των εξευτελισμών και την ταπείνωση της γυναικός. Μην νομίσουμε ότι μπορούμε να φύγουμε από αυτό το οποίο ετοιμάζει ο Αντίχριστος. Μην νομίσουμε ότι μπορούμε να γλιστρήσουμε από τα νύχια του. Ούτε τα αγαπημένα μας πρόσωπα τα οποία έχουμε, ούτε και αυτά δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Το τερατώδες αυτό σύστημα
του ανθρωπίνου ελέγχου επί της γης, εμφανίζεται μπροστά μας καθεκά στην ημέρα. Το όνομα του, το σύστημα αυτού, θα το βάλετε μέσα στη ψυχή σας και να το ακούετε, και μόλις το ακούσετε να ξέρετε ότι τελείωσε η ανθρωπότητα πλέον. Και δεν θα είναι αυτό, θα είναι πρώτα αυτό και μετά το σφράγισμα. Θα γίνει πρώτα αυτό και μετά από αυτό θα φύγει και θα έρθει το σφράγισμα. Το σχέδιο του το ονομάζεται διάβολος. Λούσιφερ, όσοι γνωρίζουν λίγα γράμματα περισσότερα, και το Λούσιφερ ονομάζεται δαίμονας, και το σχέδιο του δαίμονος, του Αντιχρίστου, ονομάζεται Λούσιτ. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί στην Αμερική. Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της Αμερικής έχει αυτό το αγκάλιασμα του Αντιχρίστου. Ετέθη σε πλήρη λειτουργία. Και κάθε άνθρωπος πλέον από εδώ και πέρα, ο οποίος κατοικεί αυτόν τον πλανήτη της γης, θα είναι αναγκασμένος να υποκύψει στην εξουσία της πιο φρικτής σκλαβιάς την οποία εγνώρισε ποτέ η ανθρωπίνη ιστορία, της κυβερνοηλεκτρονικής. Όταν θα συνεχίσουμε, αδερφοί μου, θα δείτε τι ανάπτυξη, τι πρόοδο έχει αυτή η ηλεκτρονική, και θα δείτε με ποιον τρόπο θα σφραγίζει ο Αντίχριστος, και ο κόσμος δεν θα γνωρίζει τίποτε. Θα σφραγίζεται και θα πηγαίνει και θα λέγει και τι ήτανε.